Να κάνουμε το διαμοιρασμό της οθόνης, ένα λεπτό. Γεια σας, λυπάμαι που λόγοι υγείας με εμποδίζουν να είμαι μαζί σας. Η ομιλία μου θα περιστραφεί, όπως το γνωρίζετε, γύρω από την εκδοτική, μεταφραστική, βασικά, στρατηγική του Ρήγα, Βελιστινλή, στο πλαίσιο του ριζοσπαστικού διαφωτισμού. Εδώ έχουμε μια γνωστή προσωπογραφία βεβαίως του Ρήγα, που γεννήθηκε στο Βελεστίνο το 1757 και πέθανε στο Βελιγράδι με το μαρτυρικό θάνατο που γνωρίζουμε στις 24 Ιουνίου του 1798. Ο Ρήγας ανάμεσα στον διαφωτισμό και στον προρομαντισμό. Πρώτο απόσπασμα. Είμαι βέβαιος πως όλοι οι άνθρωποι είναι φυσικά ισότιμοι πλην, καθώς το εξεύρεται και ο ίδιος, είναι εις τον κόσμο κάποιες πρόληψες. Το παν ήθελεν είναι εις μεγάλην ευτυχίαν, αν ίσως και έλειπαν αυτές από την μέσην και αν άφηναν των ορθών λόγων να διοικεί τα ανθρώπινα. Και το δεύτερο απόσπασμα. Υπό το κάλυμα του σκότους, ο άνθρωπος μοιάζει πως λαμβάνει την φυσική του ελευθερία και δεν θέλει να εξεύρει μεγαλύτερον. Τον φαίνονται όλα συγχωρημένα, όλα εύλογα. Εκείνη η ακούσιος συστολή όπου μας χαλινώνει την ημέρα, όταν βλέπομεν τους επιλείπους ανθρώπους, τη νύχτα χάνεται. Εκ τούτου συνάγεται ότι η δειλία και η εντροπή εμποδίζει και τα κορίτσια εις το να μεταχειριστούν τον έρωτα. Το βράδυ μόνο εκλέγουν και αυτά των καιρών, δια να παρηγορήσουν εκείνους όπου χύνουν δάκρυα και στεναγμούς διατακάλυτους. Είναι από το αποσπάσματα από το πρώτο μετάφρασμα που εξέδωσε ο Ρήγας το 1790, το σχολείο των τελικάτων εραστών. Ένα τμήμα από την εισαγωγή, η σελίδα τίτλου του σχολείου. Και εδώ έχουμε τη νεότερη έκδοση που οφείλουμε στον Άλκη Αγγέλου στη σειρά Έρμης. Τώρα τα βιβλία αυτά διατίθενται από την Εστία. Τα ειδονικά αναγνώσματα ως αίτημα μιας νέας ηθικής. Ως εισαγωγή σε ένα θέμα γοητευτικό, αν και σύνθετο, επέλεξα δύο αποσπάσματα από το σχολείο των τελικάτων εραστών, Βιέννη 1790, έργο με το οποίο εγγενίασε ο Ρήγας στο εκδοτικό του πρόγραμμα. Περιέχουν μοτίβα και έννοιες κλειδιά, τα οποία μας οδηγούν στα δύο κυρίαρχα ρεύματα που συνυπάρχουν στην ευρωπαϊκή παιδεία της καμπής του 18ου αιώνα. Στο πρώτο παράθεμα που διαβάσαμε, ξεδιπλώνονται όλες οι ιδέες του διαφωτισμού. Η πίστη στην ισότητα των ανθρώπων, η λατρεία του ορθού λόγου, η φλογερή επιθυμία να εξαλειφθούν οι πάσης φύσεως της ηδαιμονίας. Ενώ στο δεύτερο παράθυμα ξεπροβάλλουν μερικά προρομαντικά μοτίβα, όπως η νύχτα, η ευαισθησία, ο έρωτας, η ποταμή των δακρύων. Στις παραδόσεις τις ευρωπαϊκές του τρίτου μισού του 18ου αιώνα, ο ορθολογισμός και η ευαισθησία ως ισοδύναμες εμιστώσεις που διέπουν και κατευθύνουν το διαφωτιστικό ρεύμα, αλλά και ως καθοριστικά στοιχεία μεγάλων τάσεων, όπως είναι ο κλασικισμός και ο προρομανισμός, διαδραματίζουν συμπληρωματικό, θα λέγαμε, ρόλο. Σε ορισμένες εθνικές γραμματείες, η γένεση των νέων ρευμάτων ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ενώ σε άλλες κάπως αργότερα. Πρόκειται για δύο πόλους έλξης που επιβάλλουν διαφορετικά αξιολογικά συστήματα, καθώς το καθένα προσοικειώνεται μια ιδιαίτερη αίσθηση των πραγμάτων, έναν ιδιαίτερο τρόπο να παρατηρεί, να αισθάνεται και να περιγράφει τα πράγματα. Η επιστράτευσή τους στη μάχη της πολιτισμικής ανανέωσης και η συμπόρευσή τους με το διαφωτιστικό και εθνικιστικό ιδεώδες του κύκλου του Ρήγα και των Ελλήνων της εποχής προϋποθέτουν ένα αμάλγαμα αξιών και προθέσεων και αποτελούν εν τέλει μια ερμηνεύσιμη επιλογή. Ο κλασικισμός, τριαμβικός, ορθολογιστικός, ψυχοφελής και διδακτικός, επιδιώκει να προσεγγίσει το άτομο ως ολότητα και σε βάθος, κάνοντας χρήση μιας μορφολογικής, υφολογικής αυστηρότητας και λιτότητας, χωρίς έπαρση, χωρίς ηχηρές και υψηλόφωνες εξομολογήσεις, χωρίς ακραίους συναισθηματισμούς και χυμάρους δακρύων.
Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, περνά μάλιστα σε σφαίρες υψηλού φιλοσοφικού και πολιτικού στοχασμού και διαδηλώνει ανοιχτά, ιδίως μετά την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, την κλίση του προς το ηρωικό στοιχείο. Εδώ εννοώ το αισθητικό ρεύμα που είναι γνωστό ως ηρωικός επαναστατικός νεοκλασικισμός και καλλιεργείται έντονα στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αντιθέτως, ο προρομαντισμός, ποικιλόμορφος και ετερογενής όπως ήταν στο σύνολό του, τροφοδότησε αισθητικές ροπές, ιδέες, μορφές και έργα που καθώς απελευθέρωσαν τη φαντασία και την ευαισθησία του δημιουργού, προϊόνισαν τη ρομαντική επανάσταση του 19ου αιώνα. Στις δύο γραμματείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που μας ενδιαφέρουν εδώ, μια και ο Ρήγας αυτές κινήθηκε, την ελληνική και τη ρουμανική, αποτυπώνεται μια ικανοποιητική εξελικτική διαδικασία. Παρακολουθούμε τα ίχνη της καθώς προχωράμε από την αυγή του διαφωτισμού στην ωριμότητά του, σε συνάρτηση με την ενίσχυση του ρίζοσπαστικού και την ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτός από την αποδοχή του νεοκλασικιστικού ιδεώδους και του λεγόμενου αρχαΐζοντος ρεύματος, αυτό που ονομάζεται στη Γαλλία «mouvement antiquisant», αρκετά ρεύματα ευαισθησίας προρομαντικής υφής αποκρισταλώνονται μέσα από μια αρκετά πλούσια ποικιλία τεκμηρίων. Συγκρατώ το παράδειγμα του Κοζανίτη ιατροφιλόσοφου Γεώργιου Σακελάριου, που μετήχε στη Βιέννη στον κύκλο του Ρήγα, παλαιότερου κατά πάσα πιθανότητα μεταφραστή του Σέξπιρ στα ελληνικά, πρόκειται για το Λανθάνον κείμενο, δηλαδή ένα κείμενο που δεν έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με το γνωρίζουμε σύμφωνα με την πληροφορία του Γεωργίου Ζαβίρα, «Ρωμαίος και Ιουλία, 1789». Ο ίδιος ο Σακελάριος έχει μιμηθεί το Ιούγκ στα ποιημάτια του, Βιέννη 1817, και είναι ο μεταφραστής στα ελληνικά των πρώτων τόμων του εμβληματικού αρχαιολογικού μυθιστορήματος «Νέος Ανάχαρσης», για το οποίο θα μιλήσουμε προς το τέλος. Στο Φυτώριο των παραδουνάβιων ηγεμονιών, ιδίως στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, εκολάπτονται αισθητικές τάσεις και μορφοποιούνται ποιητικές εκδηλώσεις προρομαντικής υφής ως μια διάχυτη πνευματική προδιάθεση και ροπή σε συνδυασμό με το πάντοτε στεγαρό ηθικοδακτικό ιδεώδες. Αυτές οι έννοιες δεν αντιμάχονται μεταξύ τους, αλλά αποδεικνύονται συμβατές. Προς το τέλος του αιώνα, ο φιλελευθερισμός των φώτων εμπλουτίζεται, θα λέγαμε, και θα λέγαμε ότι γονιμοποιείται από τη ρομαντική ορμή. Από την άλλη, ο αισθηματισμός, αυτό που ονομάζουμε sentimentalism, βρίσκει ιδεώδες έδαφος της ηγεμονίας, ριζώνει στις φαναριώτικες αυλές, καθώς ταιριάζει στην πνευματική ιδιοσυγκρασία ατόμων που βρέθηκαν, όπως λέει και ο Δημαράς, σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, ανάμεσα δηλαδή στην Ανατολή και στη λογοτεχνική μόδα τη Δυτική. Στο γύρισμα του αιώνα, ο ηρωικός νεοκλασικισμός, όπως καλλιεργείται στη Γαλλία, κυρίως με τη Γαλλική Επανάσταση, κυριαρχεί. Εδώ ο τόνος, στην Ελλάδα δηλαδή, για τα ελληνικά πράγματα, δίνεται από τον Κοραή και τους οπαδούς του που εισάγουν στην ελληνική παιδεία το πνεύμα των επιγόνων των εγκυκλοπαιδιστών, των ιδεολόγων. Ως εκ τούτου, στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, υπερτερούν οι κλασικιστικές ροπές, λιγότερο οι ρομαντικές. Εν τούτης, αν εξαιρέσουμε ορισμένες εμφανείς ρομαντικές εξάρσεις, οι οσμώσεις παραμένουν ορατές, προσκύμενες στον ψυχισμό, στη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην ιδιοτυπία του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το κάθε ρεύμα στην κάθε χώρα έχει την ιδιοτυπία του. Έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποια ιδιαίτερα που αναδύονται. Ο Ρήγας αποτελεί παράδειγμα της διπολικότητας που περιγράψαμε. Ανταποκρίθηκε δηλαδή σε αυτές τις προκλήσεις. Αυτή η πληθωρική προσωπικότητα αποτελεί εν τέλει τη συνισταμένη όλων των ρευμάτων όσα συναντούμε σε αυτή την εποχή μέσα στον ελληνισμό. Ας σταθούμε για λίγο ακόμη στις ψυχογραφικές απεικονίσεις του Ρήγα που συνθέτει ο Δημαράς στην ιστορία του.
Η Σιδωνάς επιρρεπής χαρακτηρίζεται αργότερα τους επικριτές του. Έτσι, γεμάτος από τη χαρά της ζωής, ακμάζει ο αυριανός μάρτυρας του γένους. Υποταγμένος στον συναισθηματικό κόσμο, είναι εύκολο συγκίνητος και φάνταστος, αισθάνεται περισσότερο από όσο στοχάζεται και ενεργεί πιο πολύ σύμφωνα με τις παρακινήσεις του θυμικού παρά του λογικού. Εξάλλου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μαρτύρησε σε νεαρή ηλικία. Το ορμαίο φυτό του και ο λογοτεχνικός του ορίζοντας επηρεάστηκαν από τη φαναριώτικη ευαισθησία. Η θέαση της φύσης, ο έρωτας, η ερωτική μελαγχολία, τα δάκρυα, τα ραβάσια, οι κρυφές συναντήσεις των ερωτευμένων και οι εξομολογήσεις κατέχουν περίοπτη θέση όχι μόνο στη φαναριώτικη ποίηση, την επώνυμη και την ανώνυμη, που διασώζουν οι μυσμαγιές, αλλά και σε αφηγηματικές δοκιμές, όπως το έρωτος αποτελέσματα, ιστορία ηθικοερωτικέ, 1792, που αποδίδεται πλέον στο σύντροφο του Ρήγα Ιωάννη Καρατζά τον Κύπριο και έχει υφολογικές ομοιότητες με το σχολείο του Ρήγα. Μίξη δηλαδή πεζού και έμετου λόγου με την παραβολή των γνωστών φανεριώτικων στιχουργημάτων και γλώσσα. Η γλώσσα είναι κοινή. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν στερούνται μιας βασικής παραμέτρου των φώτων, που είναι η επιθυμία για ανανέωση, για καινοτομία και εκοσμίκευση και συγχρονισμό της παιδείας. Πρόκειται για την αναζήτηση, με άλλα λόγια, μιας νέας ηθικής, για την απόπειρα απελευθέρωσης από συντηρητικούς περιορισμούς και φραγμούς, για την εγκόλπωση ενός διαφωτιστικού παιδευτικού προγράμματος που θέτει ως στόχο τη χειραφέτηση του ατόμου και μέσα από τη χειραγώγηση που επιφέρει η κατάκτηση της αρετής, να το οδηγήσει στην επηγής πια και όχι στην αιώνια ζωή, στην επηγής ευδαιμονία. Η εκδοτική μεταφραστική στρατηγική του Ρήγα. Η διαδικασία που θα θέσει τέλος στην αμάθεια και θα απελευθερώσει το άτομο από τις προκαταλήψεις και τη δυσιδαιμονία είναι βεβαίως ευκρινή στο φυσικής απάνθισμα δια τους Αγχήνους και Φιλομαθής Έλληνας, Βιέννη 1790, ενώ η επανασύνδεση με την κλασική αρχαιότητα ως κριτικός διάλογος με την εθνική ιστορία σηματοδοτεί τον νεοελληνικό διαφωτισμό στο απόγειό του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η μετάφραση των Ολυμπίων, ηθικός τρύπος, βρίσκεται μέσα στο μυθικό τρίποδο, Βιέννη 1797, και ο τέταρτος τόμος του Νέου Ανάχαρση. Την εποχή που ο Ρήγας με την ορμητική ιδιοσυγκρασία του διαμορφώνεται πνευματικά και αργότερα, όταν ξεδιπλώνει την εκδοτική και εθνογερτική του δράση, τα ζητήματα που αφορούν στους αφηγηματικούς κώδικες, την πιστότητα, την ελεύθερη απόδοση και διασκευή, στην επιλογή του πεζού λόγου ή του έμετρου, είναι ακόμη ρευστά και δεν είναι καθόλου περιχαρακωμένα. Ακόμη και τα λίγα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα στις δύο εκδοτικές του εξορμήσεις, στη Βιέννη, όταν βρέθηκε στη Βιέννη, η πρώτη το 1790 και η δεύτερη και τελευταία το 1797. Είναι αρκετά για να διακρίνουμε σαφείς αισθητικές αποκλίσεις, αλλά και αλλαγές στον τρόπο γραφής. Η γλώσσα του, όπως πάλι επισημαίνει ο Δημαράς, δεν είναι πρώτα και κύρια πια φαναριώτικη. Διακρίνεται από μια έκδηλη τάση καθαρισμού. Βέβαια, αυτό το επιβάλλουν και τα ίδια τα κείμενα. Από τα πονήματα που συμπεριέλαβε ο Ρήγας στην εκδοτική του στρατηγική, οι μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων, εδώ θα βάλουμε και τη χαμένη μετάφραση του πολύ σημαντικού έργου του Μοντεσκιέ, του Πνεύματος των Νόμων, πρέπει να έγιναν στο σύνολό του στην εποχή που έζησε στις ηγεμονίες. Με εξαίρεση ασφαλώς τον πρώτο ναύτη, που οφείλουμε στον σύντροφό του Αντώνιο Κορονιό, και τον νέο ανάχαρση, που αποτελεί συλλογική προσπάθεια. Τη γλώσσα τη δημοτική, πιο συγκεκριμένα τη φαναριώτικη, την καλλιεργεί στα δύο πρώτα έργα που εξέδωσε το 1790, όταν συνόδευσε τον βαρόνο Λάγκελφελ, δηλαδή τον Χριστόδουλο Κυρλιάνο, στη Βιέννη. Θα σταθώ ενδεικτικά στο σχολείο των Τελικάτων Εραστών και έχω από το πρώτο διήγημα που φέρει τον τίτλο «Νέος Εξωμερίτης» ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θα σας διαβάσω δύο-τρεις σειρές. «Εις την ιδίαν κόχην του Τζαρσιού ήταν και το σπίτι ενός πλουσίου, ως της είχε μίαν μονογενήθη γατέρα της ηλικίας του 200, ευγενικήν, λεπτομίσιδην, με ένα χαμογέλασμα νοστιμότατον, ένα μπόι χαριέστατον, ένα βλέμμα ηλαρότατον και μαχμούρικον». Και προχωράω.
Όπως είναι γνωστό, η Ρήγας άντλησε 6 διηγήματα από τους 4 πρώτους τόμους του πολύτιμου έργου του Rétif de la Bretonne, Les Contemporaines ou Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent, ένα έργο που γράφτηκε ανάμεσα στο 1780 με 1785. Ήταν ένα best seller της εποχής, το οποίο όταν ολοκληρώθηκε εκτινόταν σε 42 τόμους. Αυτά λοιπόν τα διηγήματα τα διασκέδασε. Τα παραθέτω, ο νέος εξομερίτης, το τσιράκι του εργαστηρίου, έχετε δίπλα και το πρωτότυπο, ο νέος Πυγμαλίων, η έκλειψη της τιμής εξαιτίας του έρωτος, το πρώτο Ναμόρι και ο ερωτικός θάνατος. Ένα μεταφραστικό εγχείρημα που ασφαλώς δηλώνει την ενημέρωση του Ρήγα για τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά δρόμενα της εποχής του. Ο Rétif de la Bretonne είναι ένας εκλαϊκευτής των φιλοσοφικών ιδεών του Βολτέρου και του Ρουσό. Μάλιστα τον έχουν ονομάσει ένα Ρουσό του πεζοδρομίου, αλλά και ενστικτοδός προρομαντικός. Ζει και γράφει στο προεπαναστατικό και επαναστατημένο Παρίσι. Μάλιστα σε ένα έργο ιστορικό, τη νύχτα της Βαρέν, εμφανίζεται σαν ιστορικό πρόσωπο κάπου στην αρχή του έργου, που αναφέρεται στη φυγή του βασιλέα, την άτυχη προσπάθεια διαφυγής του, γιατί τον έπιασαν στον δρόμο στη Βαρέν. Αναλύει τα έργα του που φέρουν τη σφραγίδα της ρεαλιστικής περιγραφής μέσα από τη βιωματική του εμπειρία της μεσαίας τάξης, την αντιφατική πραγματικότητα της καθημερινότητας. Τα πάθη της καρδιάς των τελικά των εραστών καταλήγουν στη διατύπωση ηθικών αιτημάτων. Στο προλογικό του σημείωμα προς τους αναγνώστες, απευθυνόμενος εις όλες τις αισθαντικές νέες και νέους, ο Σαν όπου όλων των βιβλίων ενάγεται στην νεαρά ηλικία διακηρύσει. Η άκρα έφεση όπου έχω στο να δώσω μια αναμυδράν εικόνα των κατά την Ευρώπη ειδονικών αναγνώσεων, εοποία και φρένουση και τα ήθη τρόπον την να επανορθούν, με παρεκκίνησε να αναλάβω την μετάφραση των ιστοριών τούτων, όπου εν ταυτό να ειδίνω και να ωφελήσω τον αναγνώστη μου. Ενώ δεν παραλείπει, φοβούμενος πιθανές κατηγορίες από τη συντηρητική μερίδα για την επιλογή ερωτικών ιστοριών, να υπεραμεινθεί της επιλογής του. Αλλά επειδή και δεν πάβουν πάντοτε οι φιλοκατήγοροι να εφευρίσκουν αιτίας για να εξασκούν τη γλώσσα τους, νομίζω ότι θέλουν να ευθύ και με πως έκλεξε ερωτική ύλη, πράγμα όπου συνηθίζεται από κάθε τάγμα ανθρώπου, τώρα εις τον αιώνα μας, καθώς είναι γνωστόν. Ερωτική λέγω, διαγύμνεσθεν της φιλοφωνίας μου και όχι άλλη. Αποκρίνομαι λοιπόν ότι εμπεριεχόμενε το παρόντι βιβλίο έρωτες, εις υπανδρίαν καταντούν, σε γάμο δηλαδή, η οποία είναι μυστήριον και ασμή πολυλογού. Το πρώτο πόνημα του Ρήγα προτείνει με θέρμη και τόλμη στους δελικάτους, στους αισθαντικούς νέους, μια βαθιά αναθεώρηση των διαπροσωπικών σχέσεων. Έχει ωστόσο επίγνωση της τόλμης του εγχειρήματός του και βέβαια αυτό συμβαίνει και με άλλα έργα που βγαίνουν και την εποχή, όπως ακριβώς θα συμβεί ένα χρόνο μετά με το θεατρικό έργο «Η αρετή της Παμέλας» του Κάρλο Γκολντόνι που εκδίδει ο Πολυζώης Λαμπανιδιώτης. Με αυτά λοιπόν που είπα, είναι σαφές ότι το σχολείο των τελικά των εραστών απέχει μακράν από το να αποτελεί ένα νεανικό αμάρτημα, όπως έγραφαν οι πρώτοι μελετητές του Ρήγα. Αποτελεί την απαρχή μιας εκδοτικής στρατηγικής που θέτει ως στόχο την αναμόρφωση των ηθών, τις σχέσεις των δύο φύλων και το γάμο. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Το δεύτερο έργο του, «Φυσικής Απάνθισμα», ένα εράνισμα από γαλλικές και γερμανικές πηγές, κάνοντας χρήση των ερωταποκρίσεων, δηλαδή σε διαλογική μορφή, του διαλόγου μεταξύ του καθηγητή και του μαθητή, σύμφωνα με το Φόντενελ, εκλαϊκεύει γνώσεις αστρονομίας, φυσικής ιστορίας και φυσιολογίας εις το απλού νύφος, στην απλή γλώσσα δηλαδή, μέσα από το οποίο επιχειρεί να οπλίσει το ελληνόφωνο κοινό, δηλαδή το ευρύτερο βαλκανικό, που διαβάζει ελληνικά, με βασικές επιστημονικές γνώσεις. Στο προλογικό του κείμενο δεν παραλείπει να επικαλεστεί το αρχαίο κλέος και συνάμα το όφελος που θα φέρει το πόνημά του. Κάθε νουν εχείς φιλόπατρης και πιο κάτω όντας φύση φιλέλλην και τα λοιπά. Οπωσδήποτε είναι μέσα σε ένα πλαίσιο πατριωτικό το γράφει.
Εδώ έχουμε τη σελίδα τίτλου του έργου «Φυσικής απάνθισμα». Η γνώση έχει τη δύναμη της απελευθέρωσης του ατόμου από τα σκότη της άγνοιας και της δυσιδαιμονίας. Στο έργο έχουν εντοπιστεί αναφορές στη γαλλική εγκυκλοπαιδεία, τον Νταλαμπέρ Διντρό, αλλά και ορισμένοι στοχασμοί στο προλογικό του κείμενο, τα αναφέρει αυτά ο ίδιος ο Ρήγας, που μας οδηγούν στον Εμίλιο, Εμίλ Ουντελαντικασιό, έργο του 1762 του Ζωζά Κρουσό. Παραθέτει και το γαλλικό κείμενο και το ελληνικό. Σας διαβάζω το ελληνικό. Ήγουν ο μαθητής, ακούει την ομιλία του δασκάλου του στην παράδοση, καθώς στα τα σπάργανα ήπουε την πολυλογία της τροφού του. Με φαίνεται πως ανατρέφοντάς τον, χωρίς να καταλαμβάνει τίποτες από όσα τον λέγουν, ωφελείται κατ' υπερβολή. Και συνεχίζει, οι παιδαγωγοί ξαπλώνουν με πολύ έμφαση τα διδασκαλία όπου δίδουν στους μαθητάς τους, οι οποίοι είναι λέξεις και πάλι λέξεις και ονείως λέξεις. Στο έργο αυτό που κυκλοφόρησε το ίδιο έτος με το κοινωνικό συμβόλαιο, ο φιλόσοφος της Γενέβης, ο Ρουσό δηλαδή, συνδέει μια πραγματεία στην οποία αμφισβητεί την αυθεντία του δασκάλου και επιχειρεί να περιγράψει ένα ελεύθερο από καταδανγκασμούς εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα διαμορφώσει τον φυσικό άνθρωπο, όπως τον αντιλαμβάνεται ο Ρουσό, και θα τον προετοιμάσει να ζήσει μέσα στη διεφθαρμένη κοινωνία, όπως αποκαλεί τις πολιτισμένες κοινωνίες και πάλι ο Ρουσό. Διπολικότητα και εδώ των ιδεολογικών και αισθητικών επιλογών του Ρήγα. Ορθολογισμός, ευαισθησία και φυσική ηθική. Φιλία, σοφροσύνη, απλότητα. Ένα άλλο τώρα εκδοτικό τόλμημα. Ένα τρίπτυχο ηθικών ενιών στην υπηρεσία του μαχόμενου διαφωτισμού. Όπως η πρώτη εκδοτική εξόρμηση του Ρήγα, αυτή δηλαδή του 1790, έτσι και η δεύτερη, του 1797, μετεωρίζεται ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες αισθητικές τάσεις που περιγράψαμε, οι οποίες όμως συγκλίνουν σε έναν κοινό στόχο πάντα, που είναι η εθνική αφύπνιση. Το τρίπτυχο ηθικός τρίπους, Διένη 1797, περιέχει την έμετρη μετάφραση ενός δραματικού έργου των Ολυμπίων του Μεταστάσιου, τη Βοσκοπούλα των Άλπιων, ένα ηθικό δίηγημα του Μαρμοντέλ και τον πρώτο ναύτη, ένα ιδύλιο του Σαλομών Γκέστνερ που έχει μεταφράσει ο Αντώνιος Κορονιός. Ενώ για τα άλλα δύο δεν είμαστε σίγουροι αν τα έχει μεταφράσει ο ίδιος ο Ρήγας. Χειρόγραφες παραλλαγές των δύο πρώτων κειμένων κυκλοφορούσαν ήδη στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, γεγονός που αποδεικνύει τις ιδεολογικές και αισθητικές εκλεκτικές του συγγένειες με το πολιτισμικό κλίμα που καλλιεργούσαν οι φαναριώτες. Εξάλλου, το πρώτο μέρος του τριπτύχου, τα Ολύμπια, είχε ήδη τυπωθεί πριν από το τέλος του 1796. Το τυπογραφείο των Μαρκεδών Πουλίου, εκεί όπου εκδίδεται η εφημερίς και όπου εκδίδει και ο Ρήγας τα έργα του, λειτουργεί ως πόλος έλξης και συσπήρωσης. Εκεί συχνάζει μια ομάδα Ελλήνων που ζουν και σπουδάζουν στη Βιέννη, ο ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Ακελάριος, ο Δημήτριος Νικολίδης και άλλοι. Συναντιούνται και σχεδιάζουν την έκδοση βιβλίων για τον φωτισμό του γένους. Πρώτη μεγαλόπνοη συλλογική εργασία που ανέλαβαν ήταν η μετάφραση του πολύτιμου έργου του Αμπέ Ζων-Ζακ Μπαρτολεμή, περιήγησης του νέου Αναχάρσιδος, η οποία όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Στην προσφώνηση που απευθύνει ο Ρήγας στον εγκατεστημένο στη Βιέννη και μετέπειτα φιλικό Στέργιο Χατζηκόνστα, που είναι ένα δραστήριο μέλος της ελληνικής αδελφότητας, διευκρινίζει. Σύ προφωνώ το βιβλιάριον τούτο ενδεριέχον μητρία τεινά. Πρώτον, την ειλικρινεστάτη φιλία, δεύτερον, τη γυναική σοφροσύνη και τρίτον, την φυσική απλότητα. Μεγάλων μεν ανδρών γεννήματα, μικρών δε τεκμήριων τη τιμή προ το υπεκείμενό σου αγάπη με τη τιμή. Το φαινομενικά ετερόκλητο αναγνωστικό τρίπτυχο εκλεγεύει με άλλα λόγια τρεις από τις πιο σημαντικές ηθικές έννοιες και αρετές που διακηρύσει ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός και οι οποίες αποτελούν αρκετά διαδεδομένα λογοτεχνικά θέματα της εποχής. Τη σταθερή και ειλικρινή φιλία στα Ολύμπια, την ενάρετη γυναικεία σοφροσύνη στη Βοσκοπούλα των Άλπιων και τη ρουσοϊκή υφή και προέλευση πρωταρχική αγαθότητα και αθότητα. Στον πρώτο ναύτη.
Τα Ολύμπια του Πιέτρο Μεταστάζιο, L'Olimpiade, ένα έργο του 1733, είναι από τα αρτιότερα έργα του συγγραφέα, τυπικό τρίπρακτο μελόδραμα του όψιμου Μπαρόκ, με κλασικιστική δομή, που έχει μια συμβατική δομή των βουκολικών δραμάτων της εποχής. Έχουμε δηλαδή δύο ζευγάρια ερωτευμένων, συγκρούσεις, εξομολογήσεις και την τελική αναγνώριση. Εκτός από τις ιστορικές πηγές που χρησιμοποιεί ο Μεταστάσιο, τον Ηρόδοτο και τον Παυσανία, εμπνέεται επίσης από το έργο του Τορκουάτο Τάσο, «Ρε το Ρισμόντε», και ας θυμίσω ότι μια από τις τραγωδίες της κριτικής αναγέννησης, ο Βασιλεύς ο Ροδολίνος, ακριβώς εμπνέεται από το ίδιο έργο. Και το εμβληματικό έργο του Τζον Μπατίστα Γκουαρίνι, που εισάγει και το είδος του κειμενικού δράματος, «Η Παστόρ Φίντο, ο πιστός βοσκός». Καθώς όμως η πλοκή του διαδραματίζεται στην Ήλιδα, την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι δυνατόν να προσλάβει για τον Έλληνα αναγνώστη, με τις κέρυες υποδείξεις και παρεμβάσεις του Ρήγα, ιδεολογική και εθνογενετική φόρτιση. Εξάλλου, αυτόν τον κορυφαίο θεσμό της αρχαιότητας και την αναβίωσή του είχε φέρει σε επικαιρότητα η Γαλλική Επανάσταση. Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου παραθέτει και περιγράφει τα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Υπάρχει υπόμνηση ότι για να εννοηθεί καλά το έργο, πρέπει να αναγνωστεί σε συνάρτηση με την επιπεδογραφία της Ολυμπίας που περιέχεται στη χάρτα του. Ο Ρήγας προσφεύγει και σε τυπογραφικά τεχνάσματα, συμβολική έμφαση με αραιά στοιχεία της λέξης ελευθερία, στην εποδό του πρώτου χωρικού, «Ο τερπνά φύλτα τα δάση, ο πανευτυχής φυλτά τη ελευθερία». Επίσης έχουμε την γλωσσικά αρχαιοπρεπέστερη απόδοση των χωρικών νερών του δράματος και τέλος απόδοση του τελευταίου χωρικού στα αρχαία ελληνικά. Εδώ έχουμε τις δύο διαδοχικές εκδόσεις των Ολυμπίων, την σελίδα τίτλου της πρώτης του 1797 και τη δεύτερη της Οφέμης 1815. Η επιπεδογραφία της Ολυμπίας εδώ. Η χάρτα έχει αρκετές επιπεδογραφίες, όπου ο Ρήγας προσπαθεί, ας πούμε, να επισημάνει, να κάνει γεωγραφικές επισημάνσεις ιστορικού περιεχομένου. Εδώ είναι όλη η χάρτα, όπως ήταν διπλωμένη, μεγάλων διαστάσεων, 2x2, όπως βλέπετε, και εδώ ένα ακόμη κομμάτι με το περίφημο σύμβολο το δοτρόπαλο του Ηρακλέως. Το δείγμα του Μαρμοντέλ, η Βοσκοπούλα των Άλπων, La Bergère des Alpes, 1765, έχει αντληθεί από τα εξαιρετικά δημοφιλή ηθικά του διηγήματα. Ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, ήταν και ακαδημαϊκός, προσκύμενος στο Βολτέρο, ανήκει σε αυτούς που προσδίδουν ηθική αξία και διάσταση στα φυσικά αισθήματα, αν και είναι εχθρικός προς το Ρουσό, όπως άλλωστε ήταν και ο Βολτέρος. Έχουμε να κάνουμε με απηχήσεις των ρευμάτων ευαισθησίας, που όπως είδαμε προηγουμένως, αποκρισταλώθηκαν στην περίοδο του προρομαντισμού. Ας τονίσω ακόμη μια φορά τον εθνογερτικό στόχο που κρύβεται πίσω από τις παρεμβάσεις και προσθήκες του Ρήγα. Η ανανεπτική ηθικοδιδακτική διάσταση που φέρνει η Βοσκοπούλα σκόπιμα επιτείνεται με τη διάκριση των συμπερασμάτων του συγγραφέως και την προσθήκη ενός επιπλέον ηθικού διδάγματος από τον στιχουργό, όπου πλέκεται το εγκόμιο στη φιλία και τη σταθερότητα. Εδώ έχουμε μια γραβούρα του Ζωζέ Βερνέ, βλέπετε αυτό το ιδυλιακό τοπίο των Άλπιων. Όλα αυτά δεν είναι, ως φαίνεται, ικανά στοιχεία για να συμπεριληφθεί χωρίς άλλες επεξηγήσεις στον ηθικό τρίποδα. Στην αρχή του διηγήματος, στο βέρσο του ψευδότιτλου, ο Ρήγας δημοσιεύει το ακόλουθο κείμενο. Ο πολίτης Μαρμοντέλ, περίφημος του παρόντος αιώνα φιλόσοφος, όπου αφού εκόσμησε εκ νεότητός του ως πρώτον μέλος στην Ακαδημία της Γαλλίας, πατρίδος του, εκλέχθηκε εβδομικού κοντού της μέλος την των Ιερώντων Βούλην, τότε το έτη. Εν το εισέρχεστε εις το σεπτόν αυτό τάγμα, μεταξύ άλλων αρίστων νομών, είπε και ταύτην. Ο ιερός της πατρίδος Έρος εμφολεύει στην καρδία και η καρδία δεν γυράσκει ποτέ. Τι ούτου ανδρός ποίημα είναι η ηθική διήγηση αυτή, ενή ως εις έσωπτρον εικονίζεται η γυναικεία σοφροσύνη, όθεν και μετεφράστη εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον.
Το παράθυρο που προτάσετε με προφανή στόχο να εξάρει τη φιλοπατρία του πολίτου Μαρμοντέλ είναι ρανισμένο, όπως απέδειξε η εξονυχιστική έρευνα του Λέανδρου Μπρανούση από επικαιρικό γαλλικό δημοσίευμα της εποχής. Μια ομιλία που δόθηκε στο Συμβούλιο των Γερόντων, Conseil des Anciens, στις 13 Απριλίου 1797 και αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Μαρκιδών Πουλίου. Πολύ ενδιαφέρουσα ως προς την ιδεολογική φόρτιση και το κίνητρο που την καθοδηγεί είναι η παράφραση, μάλιστα, γιατί λιγάκι παρεμβαίνει ο Ρήγας, της ομιλίας του Μαρμοντέλ προς το πιο επαναστατικό. Προτάσσεται με προφανές κίνητρο να αναδείξει τη λανθάνουσα δυναμική του διηγήματος, συνδέοντας μαχητικά το ουδέτερο, θα λέγαμε, έργο με το δημιουργό του. Μια επιπλέον στίξη επικαιρότητας που εντάσσει ενδεχομένως τη Βοσκοπούλα πιο οργανικά στη διαφωτιστική εκστρατεία του Ρήγα είναι οι μνήμες από την προέλευση, συγγνώμη, του Μποναπάρτη της Άλπης. Ο θρύλος της πρόσφατης διάβασής τους από τα στρατεύματά του στο όνομα της Γαλλικής Δημοκρατίας αποτέλεσε εξάλλου θέμα πολλών δημοσίευσεων του ευρωπαϊκού τύπου, ιστορικών αναγνωσμάτων, ακόμη και έργων τέχνης. Αλλά και το ειδήλιο σε δύο άσματα, ο πρώτος ναύτης του Σαλομών Γκέστνερ, χρησιμοποιώντας το δημοφιλές ερωτικό μοτίβο της Κυθύριας Αφροδίτης, μας μεταφέρει σε ένα κλίμα πρωταρχικής αθωότητας και αγαθότητας της ανθρώπινης φύσης. Εδώ κυριαρχεί η ηλιακή περιγραφή του περιβάλλοντος όρου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά δημοφιλή συγγραφέα στην Ευρώπη του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα και η απήχηση των ειδηλίων του ήταν μεγάλη και πολλές οι μεταφράσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Γραμμένα σε γερμανική γλώσσα και σε ρυθμική πρόζα, τα ειδήλια του Ελβετού Σαλομών Γκέστνερ, βιβλίο πόλη, ζωγράφου, τοπίων και χαράκτη, αποδίδουν ήδη από το 1753 σημαντική θέση στην απεικόνιση τοπίων που τοποθετούνται σε μια φανταστική Ελλάδα, όπου όμως συχνά ανεβρίσκονται ακριβείς περιγραφές σχεδόν ρεαλιστικές των εξοχών της γενέθλιας πόλης του της Ζυρίχης. Εδώ έχουμε μια έτσι βιβλιακή απεικόνιση. Είδος περισσότερο οικείο και τρυφερό, τα ειδήλια καθώς και άλλα ποιμενικά ποίηματα σε πεζό λόγο του Γκέστνερ γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και προκάλεσαν μιμήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο χώρος της δράσης περιγράφεται με ακρίβεια, με ευαισθησία. Τα πρόσωπα δεν είναι αποκλειστικά τυποποιημένοι ήρωες, ερωτευμένοι βοσκοί και βοσκοπούλες, όπως συμβαίνει στο ποιμενικό ειδήλιο. Εμφανίζονται τα μέλη μιας οικογένειας, μητέρες, παιδιά, αγαθοί, γέροντες, η οικογενειακή αιστεία, η φιλοξενία, η φιλανθρωπία και κυρίως η πατρική και η οικία αγάπη κατέχουν περίοπτη θέση. Κυρίαρχο θέμα αποτελεί ασφαλώς ο έρωτας που έχει και κάποια δόση θυσιασμού. Ωστόσο πάντοτε υπερτερεί η ηθική αξία της αρετής που εκφράζεται ως γενναιοδωρία, ως επίοικια, συμπόνια ή τρυφερότητα. Η ευσυγκινησία των ηρώων συχνά εκφράζεται με ποταμούς δακρύων. Όπως και ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο Γκέστνερ πιστεύει στην πρωταρχική αγαθότητα του ατόμου. Αποδίδει λοιπόν στους ήρωές του αυτή την πρωτόγονη αθωότητα, την οποία αναζήτησαν οι Ευρωπαίοι αναγνώστες στον μύθο του καλού άγριου. Η απλή αγροτική ζωή, που είναι ευγενική και ανώτερη μέσα στην αγνότητά της, έρχεται σε αντίθεση με την επιφανειακή και διεφθαρμένη ζωή των σύγχρονων πόλεων, πράγματα που εκφράζει και ο Ρουσό στο έργο του. Τέλος, θα συγκρατήσουμε και τα επιχειρήματα του Κορονιού σχετικά με την εξήμνηση της ναυτικής τέχνης που περιγράφεται εν τη γενέση της στο ειδήλιο, τέχνη που θα αποδειχθεί στη λοβάτη της οικονομικής ζωής του ελληνισμού, όπως ανέλησε σε μια του εργασία ο Γιώργος Βελουδής. Συνοπτικά, η υπόθεση είναι η ακόλουθη. Ένας μεγάλος σεισμός αποσπά τα κύθυρα από την Πελοπόννησο. Στο νησί παραμένει ένα ζευγάρι χωρικών με το πολύ όμορφο κορίτσι τους, ενώ απέναντι στη στεριά ένα άλλο ζευγάρι με το χαριέστατο αγόρι του. Μέσα από τις διηγήσεις των γονέων αναπτύσσεται μια ερωτική έλξη και όταν το αγόρι φτάσει σε κατάλληλη ηλικία, περνά απέναντι πάνω σε ένα κορμό δέντρο. Οι νέοι παντρεύονται, αποκτούν παιδιά, τα οποία και τελειοποιούν την ναυτική τέχνη. Είναι δηλαδή ο πρώτος ναύτης.
Ο ερωτευμένος με τη Μελίντα νέος κατασκευάζει πλοιάριο με αυτόν τον τρόπο και κατορθώνει να επιβιβαστεί στο νησί. Έχω βάλει ένα απόσπασμα το οποίο, ας διαβάσω το τις έτσι ετραγωδούσαν νύμφε και οι θαλάσσιοι θεοί εις παπλακιστών χωρών περί το πλοιάριο και άλλοι εφησούσαν εις τα κονχυλιοειδή κερατά τους και έβγαζαν αρμονικά άσματα και τα λοιπά. Το μεταφραστικό εγχείρημα του Συμμάρτυρα του Ρίγα, το μόνο ανυπόγραφο της τριλογίας, ίσως ήταν προϊόν τυχαίας επιλογής με γνώμονα τη μεγάλη επιτυχία και διάδοση των ειδηλίων. Ίσως πάλι υπερτερεί η παιδαγωγική του διάσταση, δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί ένα ενδιαφέρον τεκμήριο για τις προρομαντικές αισθητικές ροφές της Καμπύσης του 18ου αιώνα. Και ερχόμαστε στον Ανάχαρση, ένα αρχαιολογικό μυθιστόρημα, best seller της εποχής. Το εξαιρετικά δημοφιλές και πολυδιαβασμένο στην Ευρώπη αρχαιολογικό μυθιστόρημα του Αβά Μπαρτολεμή, Voyage du jeune Anacharsis Anglais, vers le milieu du 4e siècle avant l'ère du Lumière, μια περιήγηση μίηση στον κόσμο της κλασικής αρχαιότητας, είχε συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων για τον κλασικό πολιτισμό, καθώς εντασσόταν μέσα από μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη αρχαιογνωσία στο πλέγμα τροποντινά του περιηγητικού φιλελληνισμού. Στην πολύτομη αφήγηση των εμπειριών ενός νεαρού σκύθι, φανταστικού απογόνου του σκύθι φιλοσόφου Ανάχαρση, φίλου του Σόλωνο, λίγα χρόνια πριν από τη γέννηση του Αλεξάνδρου, καρπός της στέρεα τεκμηριωμένης αρχαιομάθειας του Γάλλου συγγραφέα, αναδυόταν η ελληνική αρχαιότητα στο απόγειο της ακμής μέσα από τη γοητευτική αναπαράσταση της καθημερινής ζωής. Η ζωντάνια, ο παλμός, αλλά και η μίμηση στο ύφος της αφήγησης της κλασικής λιτότητας σαγήνευσαν το καλλιεργημένο ευρωπαϊκό κοινό και έκαναν το λόγιο ιστορικό αφήγημα του Γάλλου αρχαιολάτρη ένα best seller, τη μεγάλη αναγνωστική μόδα της Καμπής του 18ου αιώνα. Τυχαία, μάλιστα, το έργο εκδόθηκε λίγο πριν από την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης. Ένα χρόνο πριν, το 1788. Η μετάφρασή του στα ελληνικά ήταν, όπως έχει ήδη υποθεί, ένα συλλογικό εγχείρημα του κύκλου του Ρίγα, που δεν ευοδόθηκε δυστυχώς ως το τέλος, γιατί επήλθε η σύλληψή του, η κατάσχεση του υλικού στο τυπογραφείο κτλ. Αφού διακόπηκε βία με όσα ακολούθησαν τη σύλληψη του Ρίγα και των συντρόφων. Οι τρεις πρώτοι τόμοι μεταφράστηκαν από τον Γεώργιο Σακελάριο, ενώ ο εκδότης Γεώργιος Βεντώτης άρχισε να μεταφράζει τον τέταρτο και Δημήτριος Νικολίδης είχε αναλάβει τους υπόλοιπους. Ο πρόωρος θάνατος του Βεντώτη παρέδωσε τη σκυτάλη στο Ρίγα, ο οποίος και μετέφρασε τα κεφάλαια 35 με 39, εμπλουτίζοντάς τα, όπως έκανε σε όλα εξάλλου τα μεταφράσματα, με ενδιαφέρουσες τοπονημικές, αρχαιογνωστικές και άλλες σημειώσεις, με τις οποίες επιχειρούσε να συνδέσει με συγκριτικό τρόπο την αρχαία με την νεότερη Ελλάδα. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η εκτενής περιγραφή και συγκριτική προσέγγιση των χωρών της εποχής με τους αρχαίους, προς όφελος των αναγνώστων του σε συνάρτηση με τη μελέτη της χάρτας του. Εδώ έχουμε μια προσωπογραφία του Αμπέ Μπαρθελήμι και εδώ έχουμε την μετάφραση του Ανάχαρση από τον Σακελάριο, τον πρώτο τόμο, και εδώ τον τόμο τέταρτο που έχουν μεταφράσει από κοινού ο Γεώργιος Βεντώτης με το Ρίγα Βελιστινλή. Στη διεξοδική εισαγωγική μελέτη που αφιέρωσα στην επανέκδοση του τέταρτου τόμου του Ανάχαρση, στη σειρά των Απάντων του Ρίγα, Βουλή των Ελλήνων 2000, επιχείρησα αφού ενέταξα το εγχείρημα του Μπαρτολεμή στο αρχαίζον ρεύμα που κατακλείζει την προεπαναστατική Γαλλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, τη Γερμανία, να προσδιορίσω την πρόσληψη του ιδιαίτερου αυτού έργου που τοποθετείται στο μετέχμιο της ιστορικής ακρίβειας, του αυστηρού πραγματολογικού υπομνηματισμού, σαν να είναι μελέτη δηλαδή, με πάρα πολλές
υποσελίδιες σημειώσεις και της φανταστικής μυθοπλασίας. Ο μεταφραστής των πρώτων τόμων, ο Γιώργος Σακελάριος, εξίσου προρομαντικός και κλασικιστής, ιατροφιλόσοφος, ποιητής, μεταφραστής μελοδραμάτων από τα γερμανικά και επιμελητής του έργου «Αρχαιολογία Συνοπτική των Ελλήνων», Βιέννη 1796, ένα έργο που ερανίστηκε από διάφορες πηγές και στην οποία αναλύει την ιστορία, τους θεσμούς και την καθημερινή ζωή της αρχαιότητας, συμμετέχει με τον τρόπο του λοιπόν σε αυτό το διάλογο περί της μυθιστορηματικής συνήθης στον άφαρση, προτρέποντάς μας να διακρίνουμε την αφηγηματική βάση του περιεχόμενου από τη μορφή. Στον τέταρτο τόμο που επιμελήθηκε ο Ρήγας, όπου υπάρχουν και περιγραφές της ιδιαίτερης πατρίδας του, καθώς και περιγραφές της Ηλίας και των Ολυμπιακών Αγώνων, παρακολουθούμε τις ιδεολογικές συνηλώσεις μέσα από τις ποικίλες παρεμβάσεις του εθνογέρθη μεταφραστή, προσπαθώντας να αποτυπώσει μια όψη της πατριωτικής αυτογνωσίας των Ελλήνων. Έχω ξεχωρίσει ένα μικρό ποιητικό και γλαφυρό απόσπασμα και πολύ επίκαιρο δυστυχώς από την περιγραφή της κοιλάδας των Τεμπών. Τα όρη σκεπασμένα από πλατάνους, λεύκες και μελίους μιας εξαισίου ωραιότητος. Βλέπετε η γλώσσα πώς γίνεται πιο καθαρέουσα. Θα το παραλείψω. Ούτως ή άλλως μπορείτε να ζητήσετε από τον κύριο Μινάουγλου το PowerPoint. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο σκέλος, φυσικά αγαπόμενα είναι θα ελεύθερη, δηλαδή στην προετοιμασία του που ανέλαβε ο Ρήγας για τη δημιουργία ενός κράτους, ενός όπως μιας βαλκανικής ας πούμε συνομοσπονδίας με το όνομα Ελληνική Πολιτεία. Τα επαναστατικά του κείμενα. Η νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, μπορείτε να το βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο, ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο μιμείται το Γαλλικό Σύνταγμα των Ιακωβίνων της 24ης Ιουνίου 1793, δηλαδή ένα από τα πιο, θα λέγαμε, προοδευτικά συντάγματα που συντάχθηκαν κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα, την επαναστατική προκήρυξη υπέρ των νόμων και της πατρίδος, τα δίκαια του ανθρώπου σε 35 άρθρα, το σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, γιατί αυτό που επεδίωκε να δημιουργήσει ο Ρήγας και που αφορούσε τα Βαλκάνια, συνολικά θα είχε το όνομα Ελληνική Δημοκρατία, με κυρίαρχη την ελληνική γλώσσα, παρόλο που θα περιελάμβανε όλους τους λαούς που ζούσαν στην επικράτεια, ακόμη και τους Οθωμανούς, τους Τούρκους. Και βεβαίως τον επαναστατικό θούριο. Όταν εισέβαλαν οι Αυστριακοί στο τυπογραφείο των Μαρκεδών Πουλίου, κατέσχισαν το υλικό μαζί και το υποέκδοση στρατιωτικών εγκόλπιων ή ο στρατηγός Κέβεν Χίλερ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.